Κύριε Νικολαίδη, μας ακούτε? Σας ακούω κυρία Καριωτάκη και κύριε Σαββίδη και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά, χαρά μας. Πολύ. Θέλουμε να μας μιλήσετε για την Κωνσταντινούπολη σας. Θέλουμε να μας μιλήσετε για αυτό που είναι η Κωνσταντινούπολη για σας. Γιατί ούτε εγώ ούτε ο Μπάμπης έχουμε πάει στην Κωνσταντινούπολη, παρότι το θέλουμε πάρα πολύ. Καταρχήν θα μου επιτρέψετε να κάνω μια μικρή διόρθωση. Είναι η Κωνσταντινούπολη μας, όλων μας. Αν το δέχεστε. Φυσικά. Ναι. Γενετηρά μου, γεννήθηκα και μεγάλωσα μέχρι τα 21 μου χρόνια και μάλιστα το δεύτερο μου βιβλίο που κυκλοφορεί στην πέμπτη έκδοση και έχει φτάσει από Αυστραλία μέχρι Αμερική με τον τίτλο «Θυμάμαι και γεύομαι και σας το δείχνω». Αναφέρω τη ζωή μου από το 59 μέχρι το 74 μέσα από όλες τις εκδηλώσεις των Κωνσταντινουπολιτών και μέσα από τις μαγειρικές συνταγές της μητέρας μου. Και είχε πια πολύ μεγάλη επιτυχία αυτό το βιβλίο. Και τώρα μετά από 4 χρόνια, πριν από 15 μέρες, κυκλοφόρησε το τρίτο μου βιβλίο, το Κωνσταντινούπολη Ανατροπή Πεπρωμένου, που είναι βέβαια μια αληθινή ιστορία, ένα μυθιστόρημα ενός φίλου που πλέον δεν είναι στη ζωή, που βασίζεται πάνω στην τύχη, στο πεπρωμένο, στο κάρμα, και η Κωνσταντινούπολη έχει φέρει μια τρομερή ανατροπή. Αξίζει να το διαβάσει κανείς. Το οποίο, κύριε Νικολαίδη, κυκλοφόρησε, όπως είπατε, πάρα πολύ πρόσφατα και ουσιαστικά επισήμως δεν έχει παρουσιαστεί έτσι ακόμα. Άρα κάνουμε και τα αποκαλυπτήρια, αν θέλετε, με μια έννοια εδώ πέρα στην Εγούβη. Είστε η νονή και χαίρομαι, διότι είναι η πρώτη συνέντευξη που δίνω για αυτό το βιβλίο. Ακριβώς. Έχω και αύριο άλλη συνέντευξη κτλ. Και σας ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να είστε γουρλίδες. Είμαστε, κύριε Νικολαίδη. Είμαστε, εννοείται. Ναι, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα γίνουν και παρουσιάσεις και πολλά και διάφορα για αυτό το βιβλίο. Είναι μια αληθινή ιστορία που είναι ένας άνθρωπος, βέβαια έχω αλλάξει τα ονόματα, που η τύχη του τον έχει φέρει φοβερές ανατροπές. Κυνηγώντας το χρήμα γιατί είχε ανάγκη να ζήσει, η μοιχεία, η αγάπη, ο χωρισμός, ο έρωτας, αλλά και η σαρκική ειδονή προκειμένου να αποκτήσει χρήμα, το οποίο βέβαια γυρίζει μπούμερανγκ μετά, αλλά φαίνεται η Κωνσταντινούπολη όταν πατάει το πόδι του εκεί, που εντελώς αναπάντεχα βρίσκεται εκεί και είναι η γενέτειρά του που γεννήθηκε και έφυγε πάρα πολύ μικρός, του αλλάζει όλο το κάρμα. Αλλά και πάλι το πεπρωμένο του ήταν διαφορετικό, διότι αναπάντεχα έφυγε από τη ζωή. Δεν θέλω να αποκαλύψω άλλα. Μυθιστορηματική ακούγεται η ζωή του και φαντάζομαι γι' αυτό ακριβώς τη διαλέξατε και να βασίσετε το βιβλίο σας πάνω σε αυτή τα πραγματικά γεγονότα, σωστά? Κοιτάξτε, ζούσα κοντά σε αυτόν τον φίλο μου και άκουγα όλη του τη ζωή και κάποια στιγμή όταν έφυγε και πήγε πια στην Αυστραλία, επικοινωνούσαμε αργά και πού και ξαφνικά παίρνει τηλέφωνο ότι έφυγε σε αυτοκινητικό δυστύχημα, ενώ πια πήγαινε να φτιάξει τη ζωή του με όλα αυτά που πέρασε. Είναι ένα βιβλίο 360 σελίδες που κάθε πρόταση σε αφήνει σε μία αγωνία. Και ομολογώ ότι 100 φορές το διάβασα και το διόρθωσα και είχα και τη βοήθεια και τη συζύγου στις διορθώσεις και της κόρης μου στο εξώφυλλο που αν το παρατηρήσατε το ξαναδείχνω, έχει μεγάλη σημασία και έχει αρέσει τουλάχιστον μέχρι στιγμής σε πάρα πολύ κόσμο. Δάκρυζα σε πάρα πολλά σημεία. Βέβαια. Πάντως είναι έτσι, δηλαδή από το μικρό στίγμα που μας δώσατε μας συντριγκάρατε, να ξέρετε. Και σαν ιστορία και ο τίτλος βεβαίως. Και ο τίτλος του βιβλίου. Και θέλω να προσθέσω ότι ξέρετε, με το ένα χέρι δεν χτυπάμε παλαμάκια, τα παλαμάκια χτυπιούνται με δύο χέρια. Το ένα χέρι είμαι εγώ και το άλλο χέρι είναι η εξαιρετική εκδοτριά μου, η κυρία Σοφία Δερέ, που έχει δώσει τη ζωή της και την ψυχή της το να δουλέψουμε μαζί και να βγει αυτό το βιβλίο σε μια καταπληκτική έκδοση. Και επίσης όποιος παίρνει τηλέφωνο με courier σε ένα 24ωρο το στέλνει σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδος θελήσει να παραλάβει το βιβλίο κάποιος. Αυτό είναι μια επιτυχία και μια πρωτοτυπία των εκδόσεων Δερέ και οφείλω να το πω.
Πάντως είναι καταπληκτικό, κύριε Νικολαίδη, και πολύ σημαντικό βεβαίως. Και να διαβάζουμε, και να γράφετε, και να διαβάζουμε οι αναγνώστες, αλλά φυσικά και να παρακολουθούμε θέατρο, και να παρακολουθούμε κινηματογράφο, και να ακούμε μουσική, και γενικά να αφήνουμε λίγο στην άκρη όλα αυτά που μας βασανίζουν και να ταξιδεύουμε με αυτά τα ταξίδια της τέχνης. Σωστά? Κύριε Καλλιωτάκη, τα λόγια σας είναι βάλσαμο. Μακάρι να διάβαζε ο κόσμος. Εάν αυτή τη στιγμή δεν έγραφα βιβλία και έγραφα εντός εισαγωγικών κινητά, θα ήμουν δισεκατομμυρίου. Σωστό. Καταλάβατε, όταν γράφω ένα βιβλίο, νομίζω ότι είμαι θεατής και βλέπω τη σκηνή και βλέπω να διαδραματίζεται το όλο γραπτό μου. Χρησιμοποιώ ένα λόγο άμεσο, θεατρικό. Καταλάβατε, να μπορεί ο άλλος να κάνει συνέχεια εικόνες όταν το διαβάζει το βιβλίο. Μα αυτό δεν είναι και το ζητούμενο, πραγματικά. Όταν διαβάζουμε ένα βιβλίο, ουσιαστικά σελίδα-σελίδα να το σκηνοθετούμε στο μυαλό μας, να το βλέπουμε μπροστά μας. Κυρία Καλλιωτάκη και κυρία Σαββίδη, είναι ακριβώς αυτό, αλλά επειδή αγαπάω πάρα πολύ το διάβασμα και όπως βλέπετε, λίγα βιβλία βλέπετε και τα άλλα είναι αλλού. Έχω παρατήσει βιβλία, αλλά έχω ξενυχτήσει και με βιβλία. Ο σκοπός είναι να σε κρατάει σε εγρήγορση, διότι είναι μια θεατρική παράσταση, είναι κάτι ζωντανό το βιβλίο. Έτσι. Τώρα, λίγα λόγια γιατί. Τι σημαίνει Κωνσταντινούπολη για εσάς, κύριε Νικολαίδη? Εσείς φύγατε το 1974 από εκεί για την Αθήνα με ένα κρουαζιερόπλοιο, έχουμε διαβάσει. Ναι, όπως διαβάσατε, το αναφέρω στο δεύτερο μου βιβλίο. Σε λίγες μέρες, 27 Μαΐου, συμπληρώνω 50 χρόνια που έφυγα. 27 Μαΐου του 1974 και έκτοτε δεν ξαναπήγα. Δεν ξαναπήγα. Και ούτε ήθελα να πάω και ούτε θέλω να πάω. Διότι η πόλη που έζησα και μεγάλωσα πέθανε για μένα. Και η σύγχρονη πόλη, καλή χρυσή αγαθή, αλλά δεν είναι αυτή που έζησα. Αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Τι να πω, διότι μην ξεχνάμε ότι τον καιρό που έφυγα εγώ ήμασταν 200.000 και τώρα είμαστε ούτε 500 άτομα εκεί. Πραγματικά, ο ελληνισμός της πόλης έχει χαθεί σχεδόν. Από εκεί και πέρα βέβαια, όπως και σε αυτό μου το βιβλίο, ο πρωταγωνιστής μου, επειδή ήταν ένας αδιόριστος καθηγητής και η τύχη τον έφερε να διοριστεί στην Κωνσταντινούπολη σαν μετακλητός καθηγητής, διδάσκει στα δύο σχολεία που για μένα αποτελούν μια συγκίνηση, στο Ζάπιο Παρθυναγωγείο που είναι στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης, στο αντίστοιχο σύνταγμα. Ο Ζάπας που έκτισε το εδώ Ζάπιο στην Κωνσταντινούπολη έχει χτίσει το Ζάπιο Παρθυναγωγείο, που αν έχετε υπόψη σας πόσο είναι η Τράπεζα της Ελλάδος του Πανεπιστημίου, είναι τρεις φορές σαν γι' αυτό. Μάλιστα. Εκεί λοιπόν έτυχε διευθύντρια να είναι η θεία μου και για μένα είχε μια διπλή αξία, διότι έμενε και μες στο σχολείο. Και μετά το γυμνάσιο και το λύκειο συνέχισε στην μεγάλη του γένους σχολή, που φέτος συμπληρώνει 562 χρόνια από τότε που κτίστηκε. Όμως καταλαβαίνετε, όλη αυτή η ιστορία είναι τόσο βαριά και τόσο συγκινητική που τι άλλο θέλετε να σας πω. Εγώ τώρα αναρωτιέμαι βεβαίως ότι σε ένα σχετικά πρόσφατο ρόλο σας, για να πάμε και στο άλλο κομμάτι της υποκριτικής, κύριε Νικολαίδη, μιλώ για το Κόκκινο Ποτάμι βεβαίως, την πολύ αγαπημένη και δημοφιλή σειρά, παίξατε στην ουσία ένα χαρακτήρα κακού και ενός Τούρκου κακού. Και σωστά? Κόντρα, δηλαδή. Εσείς ο Κωνσταντινοπολίτης, πώς βρεθήκατε μια στιγμή να ερμηνεύετε ένα χαρακτήρα ενός Τούρκου? Το Κόκκινο Ποτάμι ήταν το 60ο σύριαλ, δηλαδή έχω συμπληρώσει 60 σύριαλ που έπαιξε στην καριέρα μου των 50 ετών. Ο αγαπημένος μου Μανούσος Μανουσάκης, που ήταν η τέταρτη μου συνεργασία και είναι ένας αξιαγάπητος και χρυσός και υπέροχος σκηνοθέτης, και δεν σας κρύβω ότι κάθε σκηνή τη γυρίζαμε και 20 και 23 και 25 φορές, και κάθε φορά που μου έλεγε Στάθη ξαναπάμε, το έλεγα με μεγάλη μου χαρά, νύχτα, ξημερώματα, χαράματα, δεν έπαιζε σημασία. Άρα απαιτητικός ο Μανούσος Μανουσάκης, απαιτητικός σκηνοθέτης. Χαλάλη του, διότι έβγαλε μια υπέροχη δουλειά. Δεν είναι τυχαίο να έχει στο πλατό 500 άτομα, να υπάρχει σιγή και να υπάρχει χαμόγελο και να κάνει δουλειά. Σε αυτό λοιπόν το σύριαλ που εκ των πραγμάτων, επειδή μιλάω και τα τουρκικά σαν μητρική μου γλώσσα, προσπαθούσα να κρατήσω μια ισορροπία, διότι έκανε ένα πολύ κακό ρόλο κόντρα στην προσωπική μου κατάσταση και έπρεπε να κρατήσω ισορροπία, ούτε να βγάλω πολύ έντονα τα συναισθήματά μου, ούτε να είμαι χαμηλών τόνων, και γι' αυτό για μένα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να μιλάω δύο γλώσσες, που ήμουν σχεδόν ο μοναδικός που μιλούσα με προφορά,
διότι κι άλλοι συνάδελφοι του μιλούσαν, το προσπαθούσαν, αλλά εκ των πραγμάτων, αν βάλετε και εμένα να μιλήσω ρώσικα, δεν θα μπορέσω να μιλήσω. Σωστό και αυτό. Και πιστεύω ότι είχε μεγάλη επιτυχία, γιατί από όλη την Ελλάδα έπαιρνα συγχαρητήρια ότι σας μισούμε. Ναι, πραγματικά. Αυτό ήθελα να σας πω και εγώ, κύριε Νικολαίδη. Και εσείς μας βγάλατε πάρα πολλά συναισθήματα, αρνητικά βεβαίως. Νομίζω ότι πολύ νιώσαμε αυτό το «πραγματικά σας μισούμε». Κοιτάξτε, εάν μπορέσεις να πετύχεις και να μπεις σε ένα ρόλο και να βγεις από τον εαυτό σου, διότι στο θέατρο δεν είμαστε οι αυτοί μας, υποδιόμαστε ένα ρόλο με μεγάλη προσπάθεια όσο μπορούμε να το πετύχουμε. Και είμαι ευτυχής που, ας πούμε, το 60 σειρέλ ήταν αυτό, όπως έκανα, έπαιξε και στα παιδιά της Νιώβης, που και εκεί έκανα έναν Τούρκο. Βεβαίως. Με τον Αΐμισο τον Κουτσομίτη. Έπαιξα και στα σύνορα αγάπης που έκανα τους Μπακλαβάδες. Σας λέω αυτά που μιλούσα τα Τούρκικα τα σειρέλ. Καταλάβατε. Καλά, έχετε παίξει τόσα, όπως είπατε, 60 σειρέλ, κύριε Νικολαίδη. Και όλα, το κάτω όλα παρτάρι, πάρα πολύ αγαπημένα. Το κάτι τρέχει με τους Δίπλα, το Άφρικα, το Μέγκα. Δύο ξένοι. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Είναι πολύ μαγνητικό. 60 σειρέλ και άπειρα θεατρικά. Ωραία. Που... Τώρα, μιας και σιγά-σιγά πρέπει να κλείσουμε την όμορφη συζήτηση. Βεβαίως. Αν μπορούσατε, αν σας έλεγα να διαλέξετε μεταξύ της συγγραφής, του θεάτρου, της τηλεόρασης, του κινηματογράφου, τι θα διαλέγατε? Όλα μαζί, διότι το ένα είναι αλληλένδετο με το άλλο. Είναι σαν να μου λέτε ότι έχουμε ένα τρένο, ποιο βαγόνι θέλεις να βγάλεις από τις ράγες. Δεν βγαίνει κανένα. Νομίζω ότι όλα είναι ενωμένα και το ένα έχει σχέση με το άλλο. Ποιο είναι πιο δύσκολο, κύριε Νικολαίδη? Όλα είναι δύσκολα. Όλα είναι δύσκολα. Βέβαια, όλα έχουν τις δυσκολίες. Βέβαια, θέλω να ομολογήσω ότι το βιβλίο μπορείς να το διορθώσεις, το σύνερ μπορείς να το διορθώσεις, το θέατρο όμως όταν βγεις στη σκηνή δεν μπορείς να το διορθώσεις, πρέπει να έχεις την πείρα και την ετοιμότητα εκείνης της στιγμής, ό,τι και αν συμβεί, που έχουν συμβεί πάρα πολλά πράγματα, να το αντιμετωπίσεις. Και γι' αυτό βέβαια η αγάπη του θεάτρου, που μέσα από την αγάπη του θεάτρου έρχεται και το σύνερ και σαφώς και το βιβλίο, είναι, ας πω και εγώ τη λέξη, number one. Το χειρότερο πράγμα που σας έχει συμβεί πάνω στη σκηνή, στο θέατρο? Πάρα πολλά έχω συμβεί. Τι να σας πω, ότι βγήκα και ξαφνικά σκάλωσα σε ένα εξόγκωμα και γονάτισα. Και βέβαια το αντιμετώπισα. Στη Θεσσαλονίκη συγκεκριμένα γονάτισα και αντί να σηκωθώ και να... Γονάτισα και σήκω στα χέρια μου επάνω και λέω: Θεέ μου, πώς με αξίωσες? Και έκανα, τέλος πάντων, έκανε μια τέτοια χειρονομία και σκάσανε στα γέλια. Στα γέλια. Ναι. Θεώρησαν ότι είναι του σεναρίου, δηλαδή. Ναι, βεβαίως. Πρέπει να έχεις την ετοιμότητα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ή κάποια στιγμή θυμάμαι ότι έπρεπε να χτυπήσει το τηλέφωνο και χάλασε το κουδούνι και ακούω την κουίντα κάποιο που αρχίζει και το λέει μόνο σου: Ντριν. Και ήταν και ψηφδός και το έλεγε τριν. Νόμισε ο κόσμος ότι ήταν μέσα στο κείμενο. Άντε τώρα εγώ να κρατηθώ από γέλια. Αμάν, αμάν. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Εγώ σας δεσμεύω όμως τον αέρα για το εξής. Καλά, πέρα ότι θα τα ξαναπούμε και τηλεοπτικά, κύριε Νικολαίδη. Αν κατεβείτε προς τα μέρη μας και σας φέρει εδώ κανένας καλός άνεμος στην Κρήτη, θα ήθελα και να συναντηθούμε και από κοντά, γιατί έχω και κάποιες απορίες έτσι για τα μυστικά της συγγραφής επί προσωπικού. Απαπα! Εγώ, κύριε Σαβίδη, τώρα κιόλας φεύγω, παίρνω το αεροπλάνο και έρχομαι, αν με καλέσετε. Ορίστε. Μεγάλη μου χαρά, λατρεύω την Κρήτη, έχω παίξει σε όλα τα θέατρα της Κρήτης κλειστά και ανοιχτά και συγκεκριμένα είναι πολύ φίλος μου ο κύριος Ιωάννης Λίλης, το που τον εκτιμώ φάνταστα. Βέβαια, ο δικός μας. Ο δικός μας Γιάννης. Βέβαια, ένας εξαιρετικός, υπέροχος. Ωραία, όταν κατεβείτε θα κανονίσουμε να βρεθούμε όλοι μαζί, κύριε Νικολαίδη. Περιμένω την πρόσκλησή σας και κατεβαίνω και τώρα κιόλας. Αγαπάω την Κρήτη, ήσασταν ευγενέστατοι, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Εμείς ευχαριστούμε. Και ελπίζω να ξανασυναντηθούμε πάρα πολύ σύντομα. Καλό τάξιδο, με το καλό και στο επόμενο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κωνσταντινούπολη, ανατροπή πεπρωμένου. Ανατροπή. Εκδόσεις δε ρε. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ.